κόσμο εδώ κοντά, όπου όλα είναι όμορφα, στον λουλουδιών την αγκαλιά, ζει μια φίλη από τα παλιά. Μια μελισσούλα μικρή, στην παρέα έλα τώρα κι εσύ. Συνέχισε να κυλάς την μπάλα. Κέρδισα, Μάγια! Έφταχα πρώτα! Σίγουρα τον δοκίμασες πρώτος. Γεια, Μπεν. Θέλεις να παίξεις? Η μπάλα μου! Ευχαριστώ, αλλά δεν μπορώ. Πρέπει να δείξω την μπάλα μου στο διαγωνισμό μικρών σκαθαριών, ξέρεις. Γεια σας, παιδιά. Μπεν, βλέπω ότι είσαι έτοιμος για το διαγωνισμό. Είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις βραβείο. Λοιπόν, πρέπει να φύγω. Οργανώνω τους κριτές. Κι εγώ είμαι σίγουρη ότι κάτι θα κερδίσεις. Η μπάλα σου είναι πολύ όμορφη. Βλέπεις, είναι μαλακιά σαν βαμβάκι και στρογγυλή σαν κεράσι. Δύο βασικά στοιχεία αν θες να κερδίσεις. Και κοίτα! Κοίτα εκεί πέρα! Απόλυτα στρογγυλή. Και είναι και δυνατή. Και αυτό είναι σημαντικό για το διαγωνισμό. Μπράβο, είναι τέλεια. Είναι τόσο όμορφη όσο ένα όριμο μούρο. Θέλω να πάρω τη χρυσή μπάλα στην κατηγορία απόλυτα στρογγυλή. Τι θέλει αυτή η μύγα? Είναι απλώς μια μύγα που πετάει όπως και εμείς. Μα μια τέτοια μπάλα σημαίνει μέρες δουλειάς. Προτιμώ να την πάρω από εδώ. Φύγε από εδώ. Φύγε. Όλα εντάξει τώρα. Έφυγε. Όχι. Η μπάλα μου. Όχι. Πάει να πάρει την μπάλα μου. Hey! Η μπάλα μου, μήπως την είδατε? Ναι, Μπεν, είναι σε εκείνο το κούτσουρο. Αναρωτιέμαι τι να θέλει να κάνει με την μπάλα σου. Hey, εσύ, μίγα! Είναι η μπάλα μου! Δώσ' τη αμέσως πίσω, αλλιώς θα έχεις μεγάλο πρόβλημα! Άκου, πρέπει να είσαι πιο φιλικός. Γεια, είμαι η Μάγια. Και εγώ είμαι ο Βίλι. Και αυτός ο Μπεν. Και εγώ είμαι η Λίλι. Ναι, ωραία. Τώρα μπορώ να έχω την μπάλα μου. Να, το θέμα είναι ότι πρέπει να γεννήσω τα αυγά μου στη... Η φωλιά μου καταστράφηκε από ένα πουλί. Τι, μα αυτή είναι η μπάλα μου, όχι η φωλιά. Αχ, λυπάμαι. Αλλά δεν έχω χρόνο να βρω άλλο μέρος. Τα αυγά μου θα γεννηθούν σύντομα. Αν πρέπει να γεννήσει τα αυγά της, δεν μπορείς να της την πάρεις. Εγώ δεν συμφωνώ. Έφτιαξα την μπάλα μου για να κερδίσω το διαγωνισμό μικρών σκαθαριών. Γιατί δεν φτιάχνεις μια άλλη? Θα τη δώσεις τη μύγα και μετά θα πάρεις πίσω την πρώτη για το διαγωνισμό. Να φτιάξω άλλη. Τόσο στρογγυλή, απαλή, όμορφη, αδύνατον. Μα δεν χρειάζομαι μια τόσο τέλεια μπάλα. Μόνο μια που να χωράει αρκετό φαγητό για τα αυγά μου. Ορίστε, βλέπεις, θα είναι πιο εύκολο έτσι. Όχι, σου λέω ότι δεν είναι δυνατόν. Χρειάζεσαι πολλά συστατικά και δεν έχω χρόνο πριν το διαγωνισμό. Θα σε βοηθήσουμε. Θα κάνεις πιο γρήγορα και η μπάλα θα είναι έτοιμη εγκαίρως.
Ακολουθήστε με τότε. Θα μαζέψουμε γρήγορα όλα τα συστατικά. Πάντα ξεκινώ με τις ακαθαρσίες λαγών. Ακαθαρσίες? Μα ναι, τι περίμενες εσύ? Εμείς τα σκαθάρια καθαρίζουμε το λιβάδι. Εντάξει, Μάγια, εσύ ψάξε από εκεί. Και εσύ, Μίλη. Όχι. Πώς είναι οι ακαθαρσίες των λαγών? Μάλλον βρωμερές. Ίσως αυτές να είναι τότε. Μπεν! Όχι, αυτές είναι ακαθαρσίες καντζόχυρου. Διαλύονται και είναι πολύ αγκαθωτές. Άρα, με τι μοιάζουν οι ακαθαρσίες του λάγου? Είναι πολύ όμορφες. Πώς λες ότι είναι όμορφες? Είναι μαλακές και μερικές φορές πολύ σκούρες το χρώμα. Μάγια, γρήγορα! Γρήγορα! Είμαι σίγουρη ότι θα γεμίσω τα αυγά μου πολύ σύντομα! Κάνουμε γρήγορα, θα τελειώσουμε έγκαιρα. Κρατήσου, Μίγα! Με τίποτα δεν θα γεννήσει τα αυγά της στην μπάλα μου! Και έχει πολλές ακόμα εδώ. Ελάτε να δείτε. Ναι, είναι πολύ ωραίες. Θα φτιάξω τον κορμό της μπάλας. Τι θα προσθέσουμε τώρα σε αυτή την τέλεια συνταγή? Υπέροχα! Θα τις ανακατέψουμε με αυτό το σάπιο μανιτάρι. Βρίσκαμε ακαθαρσία σε λιγκαριού, θα ήταν τέλειο! Έχει πλάκα να είσαι σκαθάρι! Βίλι, έλα μαζί μας! Έρχομαι, αλλά θα πρέπει να πιω λίγο νέκταρο πρώτα. Δαλίζομαι λιγάκι. Κοίτα! Νέκταρι είναι αυτό! Για την μπάλα μου! Τι καλά που το σκέφτηκες! Ευχαριστώ! Παρακαλώ! Νέκταρ για την μπάλα της Λίλη! Ωραία, Βίλη! Εντάξει, σύντομα θα την κυλήσουμε για να γίνει στρογγυλή και να τη δώσουμε στη Μίγα! Να δοκιμάσω! Φυσικά! Αλλά πρόσεχε να μην τη σπάσεις όταν την κυλήσεις! Δεν είμαι δυνατή σαν εσένα, Μπεν. Βίλι, έλα να με βοηθήσεις. Όχι, όχι, δεν θέλω να την πιάσω. Αποκλείεται. Καλή είναι, αλλά δεν θα γίνει ποτέ τόσο καλή όσο η άλλη. Ευτυχώς που είναι για τη Μίγα. Δεν θα κρατηθώ. Για πολύ ακόμα. Έλα, Βίλι, έλα να λερώσεις τα χέρια σου. Πολύ αστείο. Έλα και βρωμάει περισσότερο από πριν. Ω, φίλε μου. Πρόσεχε. Όχι. Βοήθεια. Πίσω στη Λίλη. Ορίστε, δεν είναι τόσο όμορφη όσο η άλλη, αλλά είναι γεμάτη με φαγητό. Ευχαριστώ, Μπεν, αλλά νομίζω ότι θα κρατήσω αυτήν. Γέννησες τα αυγά σου. Ναι. Τι, εννοείς ότι τα αυγά σου είναι στην μπάλα? Όχι, όλα αυτά για το τίποτα. Η μπαλίτσα μου. Δεν μπορώ να πάω στο διαγωνισμό. Δεν θα κερδίσω ποτέ τη χρυσή μπάλα.
Απλώς θα πρέπει να πας με αυτήν εδώ. Μα δεν θα κερδίσω με αυτήν. Είναι χάλια για το διαγωνισμό. Τη φτιάξαμε μόνο για σένα, Λίλη. Α, τόση δουλειά για το τίποτα. Ωστόσο, βάλαμε πολλά ξεχωριστά πράγματα μέσα. Πάμε. Καλή τύχη. Παιδιά, έχω ήδη χάσει στην κατηγορία πρωτοτυπίας ήπιου αρώματος και τώρα... Και ο νικητής στην κατηγορία απόλυτα στρογγυλή είναι ο Ματέο. Ναι, ο Ματέο. Σας είπα ότι η μπάλα δεν είναι καλή και ο θείος μου ο Κέρ θα απογοητευτεί πολύ μαζί μου. Και είναι και στους κριτές. Υπάρχει μια κατηγορία στην οποία δεν έχει δοθεί βραβείο. Η κατηγορία νέα συνταγής. Λοιπόν, μικρή μου, γιατί είναι αυτή η μπάλα τόσο ασυνήθιστη? Επειδή τη φτιάξαμε πολύ γρήγορα και κυρίως επειδή έχει νέα συστατικά όπως το νέκταρ. Συγχαρητήρια! Το να μάθεις αυτή την πολύ αρχαία τεχνική στους φίλους σου ήταν υπέροχη ιδέα! Τα καταφέραμε! Κερδίσαμε τη χρυσή μπάλα στην κατηγορία ασυνήθιστου! Μπράβο! Και σας ευχαριστώ πολύ για ό,τι κάνετε για μένα! Θέλω να σας στείλω μερικές φίλες μου να τους φτιάξεις μπάλες! Ευχαριστώ, αλλά έχω να κάνω κάτι πολύ σημαντικό στην Κυψέλη! Γεια! Τα λέμε σήμερα!